Τώρα, κυρίες και κύριοι, σενάρια πολέμου για την ελληνική οικονομία εκπονούνται από τον οίκο αξιολόγησης Moody's. Στην δυσμενέστερη εκδοχή, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 1,9% φέτος, αλλά στο βασικό σενάριο παραμένει, όπως θα μας πει ο Κωνσταντίνος Ζαβλός, στο 4,5%. Σε όλες τις εκδοχές, πάντως, Κωνσταντίνε, ο πληθωρισμός είναι εφιαλτικός. Πάμε να δούμε λοιπόν τα τρία σενάρια από την Moody's Analytics. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα σενάρια που αφορούν το ΑΕΠ. Εδώ βλέπουμε το βασικό σενάριο, το πιθανότερο, αν θέλει, το μέσο σενάριο. Έχουμε ανάπτυξη 4,5% για φέτος από 5,3% που υπολογιζόταν αρχικά και για την επόμενη χρονιά πέφτουμε στο συν 2,8. Πάμε να δούμε το αισιόδοξο σενάριο, το σενάριο που θέλει τον πόλεμο να τελειώνει γρήγορα και φυσικά αυτομάτως έχουμε πολύ καλύτερη ανάπτυξη 5,7% και κοντά στο 4% για το 2023. Αυτό είναι το δυσμενές σενάριο, όπως είπες και στην εισαγωγή σου, ο πόλεμος διαρκεί, αρχίζουν πολύ περισσότερα προβλήματα τα οποία φυσικά αποτυπώνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εδώ πολύ έχουμε δύσκολο εδώ σενάριο. Και βέβαια χειροτερεύει η κατάσταση και το 2023 δραματικά. Όπως και να έχει, ο πληθωρισμός είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Προβλέπει η Moody's Analytics ότι για τα επόμενα, για αυτό που τρέχει και το επόμενο τρίμηνο, έχουμε πολύ υψηλό πληθωρισμό στο 8%. Θεωρείται συνολικά ότι θα φτάσει ίσως και στο 7,7%. Είναι κάτι σαν ρεκόρ, είναι στα υψηλότερα που έχουμε σαν χώρα. Ήδη καταγράφονται οι επιπτώσεις και για τον τουρισμό μας για φέτος. Ο τουρισμός, λοιπόν, ο οποίος φυσικά και θα έχει μείωση αφήξεων λόγω πληθωρισμού, προφανώς κάποιοι δεν θα μπορούν να έχουν χρήματα για να ταξιδέψουν. Θα έχουμε βεβαίως και τη μείωση από τους Ρώσους, οι οποίοι δεν θα έρθουν. Δεν είναι μεγάλο ποσό, τα 400 εκατομμύρια, είναι λίγοι οι Ρώσοι που έρχονται, αλλά ο συνδυασμός των δύο θα προβληματίσει τον τουρισμό. Και θα κλείσουμε με κάποια θετικά. Η Moody's Analytics βλέπει καλή πορεία των επενδύσεων, να συνεχίζεται η καλή πορεία και θεωρεί ότι από εκεί και πέρα, αν έχουμε, για παράδειγμα, ολοκλήρωση της τετραετίας, θα έχουμε πολιτική σταθερότητα, που αυτό το βλέπει θετικό. Και όλα αυτά αναλόγως εξέλιξης του πολέμου. Κωνσταντίνε Δαβλέ, σε ευχαριστούμε πολύ.